Κύριε Λάγη, έκανε κάποιες δηλώσεις, μια συνέντευξη η Ελένα η Παπίλα. Υπήρξαν ορισμένοι που δεν με καλοδέχτηκαν. Έφτασα στο σημείο να ακούγονται και ψέματα για μένα. Ότι είχα ύφος ή ήμουν σνόμπ. Τι είδα, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω η Ελίνα ότι όταν ξεκίνησε, κάθε μέρα άκουγε και κάτι. Είναι ψυχοφθόρο αυτό να ακούς κάτι. Δηλαδή θέλει στομάχι, δεν είναι απλό. Για ποιο λόγο πέρσι έρχονταν τόσα συνεργεία στο ραδιόφωνο, δεν το καταλάβαινα. Κάθε μέρα για να με ρωτήσουν πότε κόβει την εκπομπή μου. Έχετε εκπομπή αυτό το Σάββατο. Μήπως κοπήκατε και δεν το ξέρετε, έχω ακούσει αυτό. Πιστεύετε ότι όντως την αδικήσανε? Ναι, αλλά δεν φταίει η Ελίνα σε μια ολόκληρη εκπομπή που έχει 100 συντελεστές. Κάποιες οδηγίες πήρε, τι θεματολογίες, το... Η Ελίνα ήταν απλά ένα... η παρουσιάστρια. Στεναχωριόμουν ειδικά στην αρχή. Δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να πάει καλά αυτή η εκπομπή. Εγώ δεν ξέρω ότι ήταν η super wow εκπομπή, αλλά όταν πριν καν ξεκινήσει δέχεται τόση αρνητική κριτική, δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Κάθε Δευτέρα πρωί έβλεπα τη φωτογραφία μου σε μία κάρτα, σε ένα παράθυρο, με τα νούμερα τηλεθέασης που έκανα. Όχι, δεν έχει σχέση καθόλου αυτό. Εγώ αυτή τη θεωρώ τεράστια ευκαιρία. Οποιοσδήποτε λέει κάτι για σένα, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, καλύτερα κακό, τραβά τα βλέμματα. Πάρε αυτή την ευκαιρία και δείξε ποιο είσαι, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να μην μπόρεσε να το διαχειριστεί ψυχολογικά όμως αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο. Όταν μιλάνε κάθε μέρα για σένα, σε έχουν στη γωνία, σε παρακολουθούν τα νούμερά σου, την επίδοσή σου. Παθαίνεις ένα σοκ. Αν θέλεις να αποδείξεις, πρέπει να περάσεις και από αυτό. Γιατί το περνάνε όλοι. Δεν είναι μόνο η Ελίνα. Όλοι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστες περνάνε από αυτό. Η Ελίνα απλά δέχτηκε μεγαλύτερο πόλεμο, γιατί μάλλον κλήθηκε να αποδείξει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορείς, δεν μπορείς, αξίζεις, δεν αξίζεις. Ήμουν ένας εύκολος στόχος, ενδεχομένως. Ξέρω. Μπορεί. Δεν τα λέω όλα αυτά για να πω ότι εγώ ήταν πάρα πολύ καλή και δεν πήγε γιατί μου έλεγαν αυτά. Έπαιρνε πολλές βελτιώσεις. Μια εκπομπή που ψάχνεται ακόμη στον αέρα δεν έχει ζωή. Υπήρχαν μερικές δυσκολίες, όπως οι αλλαγές ώρας, αλλά δεν θέλω να κρύβομαι. Θεωρώ ότι ήταν μια εκπομπή μέτρια από την αρχή της σε θέμα θεματολογίας. Δηλαδή και εγώ τώρα που το σκέφτομαι πλήττω. Παθαίνω ανιδονία τώρα που το σκέφτομαι. Υπήρχε ένα ξόρκι του Αγιώργη που έλεγε τα λόγια λέγανε, άκου. Αγιώργη Καβαλάρη και Παναγιά Καβαλαρίνα δένε και χαλίβδωνε το στόμα του φιδιού. Και βάζει, ας πούμε, το όνομα αυτινής που φοβάται, της παιδεράστης, της Τασούλας, τάδε, να μην μπορεί να κάνει κακό σε μένα. Και εγώ είμαι ελεύθερη από αυτά. Προσευχή. Πάνω σε αυτό. Αυτό είναι προσευχή. Το λύσιμο. Έχω έναν θεραπευόμενο που χώρισε. Δεν είχε ξανά ποτέ στήσει. Και πιστεύει ότι του έχει κάνει μάγια η πρώην του. Αυτό πώς μπορεί να το λύσει? Αυτό. Άμα δεν ξέρει τι. Μην γελάσει όμως. Θα προσπαθήσω. Μην προσέχετε, επειδή είναι 12 και μπορεί να γελάσει. Προσπαθήσω. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να μου το πείτε πρώτα στα αυτή. Όχι, γιατί. Παίρνει ένα τούβλο. Το οποίο το κατουράς και το βάζεις... Είναι γραμμένο μέσα... Μα δεν γίνεται, κυρία Μάρα μου, συγγνώμη, αλλά να πάμε και εγώ το κεφάλι. Πρέπει να είναι extreme τα λυσίματα, αλλιώς το ασυνείδητό σου δεν ακούει. Γράμμα-γράμμα πρέπει να κάνεις... Λοιπόν, παίρνεις ένα ντουβλάστε τώρα... Ναι, με ενδιαφέρει αυτό, για να το πω. Δεν έχεις στήσει πράγματι, εσύ. Εξαρτάται. Μερικές φορές, άμα είμαι κουρασμένος. Μάρα, φοβερή, αποκάλυψε τη δυσλειτουργία μου και είμαι σίγουρος ότι με αυτό που μου πρότεινε θα αλλάξουν όλα.